τόσο στο νησί του Βόρειου Αιγαίου με μοναδική φυσιογνωμία, ξεχωριστή φύση και μοναδική τοπική κουλτούρα είναι το σύγχρονο, το οποίο εναρμονίζεται με το οικείο πρόσωπο του νησιού και των κατοίκων του. Το καταπράσινο βουνό συνυπάρχει με το γαλάζιο της θάλασσας. Η Θάσος σήμερα είναι γνωστή ως το σμαραγδένιο νησί λόγω της πλούσιας βλάστησης και των καταπράσινων δασών της που έχουν καταστήσει τον τόπο ένα πανέμορφο τουριστικό προορισμό. Από την αρχαιότητα ακόμη το νησί ήταν γνωστό για τη δύναμη και την επιρροή του σε όλη τον τότε γνωστό κόσμο. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω την εκπομπή με πιο όμορφη παρέα. Μία παρέα η οποία μένει εδώ στη Θάσο και συγκεκριμένα στην Ποταμιά. Ένα μέρος γεμάτο με νέους, με νέα παιδιά. Αγαπάτε την Ποταμιά? Ναι! Θέλετε να μείνετε εδώ για πάντα? Ναι! Και τι κρατάτε στα χέρια σας? Σακούλες! Δεν θα σας πούμε τι θα τις κάνουμε τις σακούλες. Θα γνωρίσουμε πρώτα την Ποταμιά, το μουσείο και μετά θα πάμε να κάνουμε όλοι μαζί τον αναβροχιάρη μουσκεμα. Ξεκινάμε? Ναι! Πάμε, φύγαμε! Βρισκόμαστε εδώ στην Ποταμιά, σε ένα ιδιαίτερο σημείο όπου μπορεί κάποιος να επισκεφτεί ένα μουσείο. Ένα μουσείο με σπάνιες και ιδιαίτερες μορφές ανθρώπων και ζώων. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Μουσείο Βαγή. Ο πολύγνωτος Βαγής γεννήθηκε στην Ποταμιά της Θάσου στις 14 Ιανουαρίου του 1894. Ο Βαγής είχε 6 αδέρφια και έφηβος 17 ετών αφήνει την τότε τουρκοκρατούμενη πατρίδα του και πηγαίνει μετανάστη στη Νέα Υόρκη το 1911. Τα έργα του εμπνέονταν από την ελληνική φύση όπως φεγγάρια, ψάρια και διάφορα είδη πουλιών και ζώων. Το 1965 ο πολύγνωτος Βαγής πεθαίνει στο νοσοκομείο των απόμαχων της Νέας Υόρκης. Στη διαθήκη του αφήνει ένα σαφή όρο. Όλα τα έργα πρέπει να επιστρέψουν στη γενέτειρά του. Έτσι λοιπόν το 1981 ιδρύεται το Μουσείο Πολύγνωτος Βαγής στην Ποταμιά της Θάσου. Ιδιαίτερο. Μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ γιατί αναπνέω καθαρό αέρα, γιατί βλέπω ένα μέρος το οποίο δίνει ζωή. Και αυτό το εννοώ και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Μία λοιπόν πολύ όμορφη πρόεδρος, την οποία έχω δίπλα μου, η Αναστασία, με ένα πολύ δυνατό Πολιτιστικό Σύλλογο, με πολλές δράσεις και ένα μουσείο με πολλές ιδιαιτερότητες. Αυτό και το... μεγάλη ιστορία. Και μεγάλη ιστορία. Πού είμαστε λοιπόν ακριβώς μπροστά, τι ακριβώς είναι αυτό το μουσείο? Βρισκόμαστε στη γενέτειρα του Πολύγνωτου Βαγή, του ξακουστού γλύπτη. Βρισκόμαστε στο μουσείο του, όπως προανέφερα. Τι ακριβώς 1981 ιδρύεται από το θείο του, ο οποίος συγκέντρωσε όλα του τα εκθέματα εδώ, στην Ποταμιά. Είχε δώσει μια εντολή. Είχε δώσει στη διαθήκη του. Είχε πει ότι όταν θα πεθάνω θα ήθελα τα εκθέματά μου να επιστρέψουν στη γενέτειρά μου στη Θάσο, στην Ποταμιά, και να μπορεί ο κόσμος να τα δει. Στην ηλικία των 17 αποφάσισε να φύγει από τη Θάσο. Ταξίδευσε στην Αμερική. Εκεί στην αρχή δούλευε κοντά σε έναν άλλο γλύπτη, αλλά αναγνώρισαν γρήγορα το ταλέντο του. Επεστρέφει στη Θάσο για λίγο, ξαναφεύγει, αλλά πεθαίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε από το 1965, αν δεν κάνω λάθος, που έφυγε από τη ζωή, μέχρι το 1981, είναι αρκετά μεγάλο διάστημα ώστε αυτά τα εκθέματα να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους, εδώ, στην Ποταμιά. Ακριβώς. Σωστά. Προέκυψε μεγάλο χρονικό διάστημα. Βγήκαν όμως, ήρθαν. Βγήκαν, ακριβώς. Βρίσκονται εδώ, δημόσια για όλο τον κόσμο. Αγαπούσε πολύ τη θάλασσα, πολύ γνωστός Βαγής. Και δεν ξέρουμε ο σύλλογός μας. Η έδρα του είναι κοντά στη θάλασσα. Αγαπάμε και εμείς τη θάλασσα, αγαπάμε τον τόπο μας, στηρίζουμε παράδοση,
δίνουμε νέα κίνητρα και νέα τροφή στο νέο, στα νέα παιδιά να ακολουθήσουν το σύλλογο. Είμαστε νέο συμβούλιο. Οι ηλικίες μας είναι από 25 έως 35. Πόσα μέλη έχει το σύλλογο? Πάρα πολλά. Ενεργά είναι 175 μέλη. Για ένα μικρό σημείο όπως η Ποταμιά με 175 ακριβώς μέλη, πραγματικά, πραγματικά είναι ένας χώρος που μαγνητίζει τους νέους. Ακριβώς, ακριβώς. Αν και το μουσείο λίγο δεν είναι πολύ διαφημισμένο, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, το νέο μας, το νέο μας στο μέλλον... Κόλλησε το. Ναι, δεν πειράζει. Πρέπει να τα κόψω. Στο μέλλον πιστεύω ότι θα το προωθήσουμε παραπάνω, αξίζει τον κόπο. Εδώ παλιά, πριν γίνει μουσείο, ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο της Ποταμιάς. Στη συνέχεια, όπως σας είπα... Δεν χωράνε τα παιδιά, όσο κατάλαβα, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, σωστά. Πήγανε σε άλλο χώρο. Και πιο παλιά ήταν ένα μετόχι, αν δεν κάνω λάθος, εδώ, της Ιεράς Μονής. Ναι, δεν είμαι σίγουρη. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας δούμε φυσικά, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ και για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ήρθαμε για το έθιμο του Αναβροχιάρη. Τι ακριβώς ήταν αυτό και τι κάνουμε σήμερα εδώ? Μιλάμε για ένα έθιμο πολύ πολύ βαθιά ριζωμένο στο παρελθόν. Οι ποταμιώτες, οι ντόπιοι κάτοικοι ντύνανε πάντα λίγο πριν τον Αύγουστο, την τελευταία μέρα του Ιούλη, έναν άνθρωπο με φτέρες, με χόρτα, καλυμμένο από πάνω μέχρι, από πάνω μέχρι κάτω. Τον τριγύριζαν στα σοκάκια του χωριού. Και του πετούσαν και νερά. Και του πετούσαν νερά. Τον έκαναν μουσική μας. Ο λόγος, όλησε, ναι, ο λόγος, λόγω της ξηρασίας, του καυτού καλοκαιριού, τις μεγάλες θερμοκρασίες, οι άνθρωποι ήθελαν επεγνωσμένα τη βροχή. Καμία σχέση με φέτος, που φέτος έχει πάρα πολύ βροχή. Αλλά ας πιστέψουμε ότι εμείς θα φέρουμε καλοκαίρι. Οπότε τέλος Ιουλή ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στο να προσκαλέσουν τη βροχή και ο Αύγουστος να μην είναι θερμότερος από τον Ιούλιο, να δροσίσει παράλληλα τα σπαρτά, και να φέρει τη γη. Σαφώς. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τον περάσουμε από όλα τα σοκάκια της Ποταμιάς. Θα τον βρέξουμε τον Αναβροχιάρη και θα ευχηθούμε καλοκαίρι. Να έρθει το καλοκαίρι που επιτέλους. Εγώ λέω να βροχιάρι με βροχή, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Δικαιωματικά του ανήκει. Ακριβώς. Είμαστε στην Ποταμιά, στηρίζουμε παράδοση, αγαπάμε τον τόπο μας και κάθε χρόνο εδώ. Και γιατί δεν φεύγουμε από εδώ? Γιατί είναι μαγικά. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποταμιάς Πολύγνωτος Βαγής ιδρύθηκε το 1979. Σκοπός του ήταν και είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η αναβίωση εθήμων και η ενθάρρυνση των νέων στη συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά και η συντήρηση και διάδοση του πνευματικού κεφαλαίου των προηγούμενων γενιών. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του από τις διονυσιακές λατρείες του τόπου. Μια επίκληση στο Θεό για να βρέξει, να δώσει δροσιά στις καλλιέργειες του χωριού, μια και το χωριό λέγεται Ποταμιά, το οποίο είναι γεμάτο από ποτάμια, γι' αυτό έτσι έχει πάρει και το όνομά του. Κατά τη σημερινή περίοδο υπάρχει φυσικά η ξηρασία, άρα για να κάνουν αυτή την δέηση ή την περιφορά των Αβροχιάρη στο χωριό, καθιέρωσαν αυτό το έθιμο, τον αντίνουν με φτέρες ένα πολίτη του χωριού και να τον περιφέρουν γύρω στο χωριό, ρίχνοντάς το νερό για να δείξουν ότι η φύση θέλει το νερό και του έρχεται από πάνω το νερό, από τα μπαλκόνια, από τα παραθύρια ρίχνουν το νερό για να έχουμε καρποφορία στη σωριά τους. Βρέκια καγιά
λοιπόν, μέσα στην εκκλησία υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή τον έχουν ετοιμάσει με φτέρες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα κάνει το γύρο του χωριού με παιδιά τα οποία κρατούν σακούλες με νερό και οι γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου που θα πάνε μαζί τους για να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν και παράλληλα να ζητήσουν να έρθει η βροχή. Ξέρω ότι από τη φτέρη δεν μπορούμε να το δούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Πώς είστε? Γιατί σας δίσανε σας? Δεν ξέρω. Το νερό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Όπως τη θάλασσα. Λοιπόν, κάνεις μια ιδιαίτερη μορφή ενός το αναβροχιάρι, το οποίο ζητάμε να έρθει η βροχή. Έχεις ξαναφορέσει την παραδοσιακή φορεσιά της Τέρης? Όχι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ξέρεις τι έχεις να περάσεις, έτσι? Ελπίζω πως ναι. Ναι. Να σου θυμίσω ότι από κάθε μπαλκόνι που θα περάσεις θα σου έρθει πολύ νερό. Παραδοσιακή μορφή ενός στάσιου άντρα, όπως μου είπανε, και θα πλαισιώσεις εσύ τη μουσική που θα αναπερπατήσει τον αναβροχιάρι. Όπως κάθε χρόνο, με τη μουσική κάνουμε αυτό το πράγμα, τη γύρα που κάνουμε. Πόσα χρόνια είναι το έθιμο αυτό, το δρόμενο, γιατί πρέπει από μικρά παιδιά να θυμάστε ακριβώς πότε ξεκίνησε, έτσι. Τι γινόταν εδώ, έρχονταν πάρα πολλοί κόσμος. Έρχονταν πάρα πολλοί κόσμος, εγώ το θυμάμαι δηλαδή εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή... Πλαισίων ναι. Κάθε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ναι. Την ποταμιά. Κάθε καλοκαίρι, όλος ο κόσμος σύσσωμος εδώ πέρα. Πολύ ωραία, όλη η φάση ήταν πάρα πολύ ωραία. Γέμιζε, έτσι. Ναι, μας άρεσε, περιμέναμε πώς και πώς από μικρή... Να βρέξετε τον αναβροχιάρι. Πότε θα τον κάνετε μουσκεμά. Από το παρελθόν και το μεταφέρουμε στο μέλλον για τα παιδιά αυτά, γιατί η Πολταμιά είναι ένα μέρος πλούσιο σε νέους, ένα μέρος που και κάθε χρόνο πολλαπλασιάζεται. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε αυτό, αλλά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μεταφέρουμε στις νέες γενιές αυτά τα δρόμενα και το έθιμο, γενικότερα τα έθιμά μας. Νομίζω ότι με την πλαισίωση και του συλλόγου μας, ναι. Του Βιλίου του ΒΑΗ, και τα παιδιά, όπως βλέπετε, και από μικρά πλαισιώνουν το σύλλογο και μεγαλώνουν με τα ήθη και τα έθιμά μας. Νομίζω ότι και με το πέρασμα των χρόνων θα... Μεγαλώνει, αντιναμιώνεται. Θα μεγαλώνει, αντιναμιώνεται, σίγουρα. Είναι πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνετε. Yeah. Το λέω και στην πρόεδρο, το είπα και στον χωροδιδάσκαλο και σε εσένα που είσαι από τα βασικά μέλη του πολιτιστικού συλλόγου. Το να υπάρχουν σε ένα σύλλογο νέοι είναι η καρδιά και η ψυχή ενός τόπου που δεν θα αφήσουν ποτέ να πέσει κάτω τίποτα. Προσπαθούμε να βρούμε πάντα τον χρόνο να... κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι καλύτερο, να πλησιώσουμε ό,τι μπορούμε, βασικά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί ξέρεις, η καιρή είναι δύσκολη και τα οικονομικά δεν βοηθούν και είναι... Και ο χρόνος είναι μειωμένος. Και ο χρόνος. Και εντάξει, προσπαθούμε, ας πούμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και του χρόνου πάλι όλοι εδώ να δίνουμε μεγαλύτερες βλέψεις για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολύγωνο του Φαγητού.
για τα καλά. Από πίσω θα την παρνάτε την αυγή.
του χαμερωμένο και πολύ αγαπημένο. Στην κρεβάταρια μου φαίνεις ότι κάνω το μάθημα.